δραστήριος, έξυπνος, δυναμικός. Είναι μερικές μόνο λέξεις που χαρακτηρίζουν τον Χάρη Σιανίδη. Τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τις πιο λαμπερές εκδηλώσεις της πόλης, αφού καταφέρει να επιμελείται τα πάντα με ακρίβεια. Δίκαια άλλωστε τον αποκαλούν Μίστερ Δημόσιες Σχέσεις. Ξεχώρισε για το ακεντρικό ντύσιμό του, αλλά πολύ γρήγορα μέσα από την δουλειά του απέδειξε ότι δεν ήταν μόνο αυτό, αφού πάνω απ' όλα ο Χάρης Σιανίδης είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας. Δεν έζησα πλουσιοπάροχα. Μεγάλωσα και γεννήθηκα στη Δραπετσόνα, σε ένα έτσι φτωχό προάστιο του Πειραιά. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που η μητέρα μου ήταν ο καπετάνιος της οικογένειας. Η σχέση του με τη μητέρα του ήταν και αυτή που του έδωσε τις σωστές βάσεις για να επιβιώσει στο δύσκολο ταξίδι του στον μαγικό κόσμο της showbiz, το οποίο κάποια στιγμή τον έστειλε στον καναπέ του ψυχολόγου. Ασχολήθηκα 1,5 χρόνο γιατί δεν μπορούσα να αντέξω κάποια πράγματα που μου συνέβαιναν στη ζωή μου. Ασχολήθηκα και επένδυσα πάρα πολύ σε όλο αυτό το κομμάτι, ψυχολόγους, ψυχαναλυτές. Μέσα σε όσα κέρδισε όμως από αυτήν την πορεία είναι και κάποιες φιλίες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, όπως έχει πει. Ίσως η πιο ισχυρή είναι αυτή με την Γογό Μαστροκώστα. Η Γογό είναι άλλο πράγμα, είναι οικογένεια. Είναι καθημερινότητά μου. Τα τελευταία χρόνια ο Χάρης Σιανίδης έχει αφήσει πίσω του τον χώρο της μόδας, αφού έχει στήσει την δική του εταιρεία δημοσίων σχέσεων. Μια στροφή που τον γεμίζει ικανοποίηση.